κατέλαβαν τον Μπερνίτσι οι Ρώσοι και ξεκλήρισαν την πιο επίλεκτη τεθωρακισμένη ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού. Κατά το τέλος του φετινού Απριλίου λοιπόν, το αμερικανικό περιοδικό Forbes δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο μιλούσε για την αποτελεσματικότητα και τον προηγμένο εξοπλισμό της Ουκρανικής 407ης μεμονωμένης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας ονόματι Μαγκούρα. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα αυτή η επίλεκτη τεθωρακισμένη ταξιαρχία του Κιέβου ιτήθηκε ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στην περιοχή της Αβδίηβκα. Το αμερικανικό άρθρο ανέφερε πως η ταξιαρχία δεν κατάφερε να επιδείξει ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα κατά την ουκρανική αντεπίθεση τον περσινό Ιούνιο, ενώ υπέστη σοβαρές απώλειες στο πεδίο της μάχης στα πυκνά ναρκοπέδια που εγκατέστησε ο ρωσικός στρατός. Για 4 μήνες η μονάδα πολεμούσε στο μέτωπο του Ραμπόντινο στο νότιο τμήμα της χώρας, ωστόσο έπειτα στάθηκε στην Αβδίηβκα του δυτικού Ντονιέτς για να σώσει την πόλη από τα ρωσικά χέρια. Μετά την πτώση της Αβδίηβκα, η 407η μεμονωμένη μηχανοποιημένη ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού απομακρύνθηκε από την πρώτη γραμμή και μετά από λίγο ξαναπαρατάχθηκε στο μέτωπο, τουλάχιστον ό,τι είχε απομείνει από αυτήν. Σήμερα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, γι' αυτό και ο αρθρογράφος του Forbes προτείνει την ολοκληρωτική διάλυση της μονάδας και ίσως την δημιουργία μιας νέας ταξιαρχίας από το μηδέν. Τα ρωσικά μέσα περήφανα αναφέρουν στο διαδίκτυο πως κατάφεραν να εξολοθρεύσουν την πιο επίλεκτη τεθωρακισμένη ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού στην Αβδίηβκα. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα, τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους κατά μήκος της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτς. Συγκεκριμένα, η νεότερη επιτυχία τους σημειώθηκε από μονάδες της ομάδας δυνάμεων κέντρο με την κατάληψη του οικισμού Μπερνίτσι του Ντονιέτς. Κατά τη διάρκεια της μάχης για τον Μπερνίτσι, οι Ρώσοι στρατιώτες λέγεται πως κατάφεραν να αποθήσουν 10 αντεπιθέσεις από ουκρανικές ομάδες εφόδου, καταστρέφοντας 5 ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα, 2 δυτικής παραγωγής πυροβόλα και εξουδετερώνοντας έως και 380 Ουκρανούς στρατιώτες. Για τα ρωσικά αμυντικά μέσα, η απόκτηση του ελέγχου του Μπερνίτσι χαρακτηρίζεται επιτυχία στρατηγικής σημασίας, επειδή εκτιμάται πως θα βοηθήσει τα στρατεύματα της Μόσχας να προχωρήσουν βαθύτερα εντός του Ντονιέτς. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.